Κάνω στον ελληνικό στρατό. Έχεις κάνει ποτέ κάποιο δείπνο για να εντυπωσιάσεις? Δεν έχω κάνει δείπνο για να εντυπωσιάσω, αλλά έχω εντυπωσιάσει αρκετές φορές με το δείπνο. Από μικρός ξεκίνησα να μαγειρεύω γιατί είχα δυναμία στα γλυκά. Και έτσι ξεκίνησα να μαγειρεύω γλυκά. Και κάποια στιγμή δεν μπορείς μόνο να μένεις με τα γλυκά. Αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, γιατί το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι το έχω εξελίξει πάρα πολύ καλά, είναι ο χαρμός στη μυγδάλη. Είμαι 1,90. Ζυγίζω 90 κιλά. Φοράω σαν ρωτακτό νούμερο παπούτσι. Θέλεις να μετρήσουμε για τίποτα άλλο? Στις πρόβες του έργου Τρες, το θέατρο Άλμα, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας. Αποφασίζουμε ότι μας λείπει ένα παιδί τελικά από τη ζωή μας για να μας γεμίσει. Και αποφασίζουμε να βρούμε τον τέλειο άνδρα. Ο ρόλος δεν το λες και κόντρα ρόλο. Πρώτο σου θεατρικό εγχείρημα. Πω, παιδιά, μάλλον δεν το σκέφτηκα πολύ. Δεν είπα πως δεν παντρεύτηκα ποτέ. Είπα πως δεν είμαι παντρεμένος τώρα. Και πως δεν είμαι σε σχέση τώρα. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Μάλλον αυτό ήταν εκεί που με ιντρίγκαρε. Σύζυγος, η Κορίνα, τι σου είπε? Η γυναίκα μου πιστεύει πιο πολύ από μένα στον εαυτό μου. Είναι βενζίνη στον κινητήρα μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτσι σε βοηθάει να κάνεις και πράγματα που θες. Να πραγματοποιώ τις τρέλες μου. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Μπορώ να μάθεις τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Γουρούνι, ψεύτη! Αυτό σε παρακαλώ, ηρέμηση, τι έγινε? Δεν ήταν αυτή η συμφωνία. Γιατί πρέπει να μιλάς? Έχεις σκεφτεί, ας πούμε, την επόμενη μέρα κάποιες πιθανές κριτικές μπορεί να υπάρχουν? Δεν με ενδιαφέρουν. Έχω μάθει να ζω με την κριτική στη ζωή μου. Όταν ήσουν νεότερος, που δεν ήσουν παντρεμένος, θα είχες αρκετές θαυμάστες που θα προσπαθούσαν να σε πλησιάσουν? Η αλήθεια είναι ότι έχω περισσότερες τώρα που είμαι παντρεμένος. Μπορεί να είναι κίνητρο ημέρα, δεν ξέρω. τι να πω. Οι ακραίες εκδηλώσεις ήρθαν στη ζωή μου με το που βγήκα στην τηλεόραση. Εκεί ξεκίνησε ο πανίκος. Τώρα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Να πάμε σε άλλη εκπομπή να τα πούμε. Εμπρός! Θες βοήθεια? Όχι. Μέχρι εδώ. Καλή αρχή να ευχηθούμε στον Αντώνη μας, που είναι ένα γλυκό παιδί. Και ρε Αντώνη, τι ατάκα είπες? Είναι η βενζίνη στον κινητήρα μου. Εσύ είσαι εκεί.